Με επίκεντρο την προετοιμασία όλων των δυνάμεων αλλά και των υπηρεσιών τόσο για το χειμώνα όσο κυρίως για το καλοκαίρι και την αντιπυρική περίοδο, βρέθηκε στα Γιάννενα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειο Παπαγεωργίου. Ο κ. Κικίλιας συμμετείχε στην ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Υπήρου με αντικείμενο την επιχειρησιακή διαχείριση επιπτώσεων από ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και τη στρατηγική πρόληψη που αναπτύσσεται για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Παρόντες στη σύσκεψη ο νέος Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μάκης Χρυσοστόμου. Ο Υπουργός, στις σύντομες δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της πυροσβεστικής στην Ήπειρο εξαιτίας των δύο μεγάλων οδικών αξώνων, που μέσω αυτών, όπως είπε, μπορούν να μετακινηθούν μεγάλες δυνάμεις άμεσα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως συνέβη πρόσφατα με τη Θεσσαλία, αλλά και τις μετακινήσεις στον Εύρο και την Κερκυρά. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην περιφέρεια Ηπείρου για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, γιατί και λόγω της Εγνατίας είναι η δύναμη αυτή του πυροσβεστικού σώματος που έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί γρήγορα και τις χρειαστήκαμε και στη Θεσσαλία και στον Εύρο και απέναντι όταν πήγαν στις πυρκαγιές της Κέρκυρας και όπου χρειάζεται. Αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για μας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα έκτακτα, γιατί βλέπω μια επιδείνωση του καιρού από το αργά το Σάββατο και νωρίς την Κυριακή, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οπότε για μας δεν υπάρχουν ούτε γιορτές ούτε αργίες, υπάρχει δουλειά και προσπάθεια μόνιμα. Και τρίτον, γιατί απαιτείται μόνιμα προσπάθεια για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, πρόληψη κατά κύριο λόγο, αλλά οργάνωση εκ των προτέρων. Θα ξανακάτσουμε όλοι στα θρανία. Αξιωματικοί, πυροσβέστες, δασάρχες, δασολόγοι, μαζί και από κοινού ειδικοί επιστήμονες. Θα δουλέψουμε σκληρά όλο το χειμώνα, γιατί πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι για τις προκλήσεις εποχής. Ποια είναι η εποχή? Όπως βλέπετε, δυστυχώς και στις μέρες μας, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Γαλλία και γενικώς ανυπέρβλητες κρίσεις κλιματικής αλλαγής. Απώλειες ζώων, περιουσιών και ακραία καιρικά φαινόμενα, πρέπει μόνιμα να προετοιμαζόμαστε με σενάρια, με ασκήσεις και επί του πεδίου, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα στα Γιάννενα, εδώ πέρα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Βασίλη Παπαγεωργίου, προκειμένου να συζητήσουμε με όλους τους ανθρώπους μας εδώ και να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για μία ακόμη φορά, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες τις οικογένειές σας. Να πω ότι οι πυροσβέστες μας, οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ, οι εθελοντές μας είναι μεγάλοι μαχητές και η δουλειά που κάνουν είναι λειτουργήμα, καθότι ρισκάρουν τη ζωή τους για μας. Είναι μια δουλειά επικίνδυνη, έχει ρίσκο και παρακαλώ την προσοχή μας, το σεβασμό μας και τη στήριξή μας σε αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για μας. Ερωτήσεις για τη στελέχωση των τμήματων πολιτικής προστασίας των Δήμων, όπου στους περισσότερους η σύσταση είναι μόνο στα χαρτιά, ο κ. Κικίλιας υπεραμείνθηκε λέγοντας ότι έχει δοθεί σημαντική ενίσχυση και ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν με σημαντικούς πόρους την πυροσβεστική αλλά και τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Όπως είπε, ήδη τρέχουν διαγωνισμοί 800 εκατομμυρίων και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Όμως το μεγαλύτερο μέρος του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει και τα ενέργεια μέσα, θα είναι στη διάθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το καλοκαίρι του 2025. Κανένας νομίζω ότι είναι άδικο να υποθεί ότι η πολιτική προστασία στους Δήμους είναι στα χαρτιά, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αρμοδιότητα, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με κονδύλια και πόρους που δίνει η κυβέρνηση κάθε χρόνο. Το ότι ερχόμαστε με ένα νομοσχέδιο για την πρόληψη, όπως εξήγησα, για να ομογενοποιήσουμε, να απλοποιήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις από κοινού προληπτικές δράσεις μας, αλλά και στο πεδίο, αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτείται και έγινε, όπως είδατε, πολύ νωρίς το χρόνο, πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι. Από εκεί πέρα, όπως γνωρίζετε, τρέχει και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Αιγής, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα πρόγραμμα βαρύ, ένα πρόγραμμα που στρατηγικά το σχεδίωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για να έχουμε τη χρήση νέων τεχνολογιών και σημαντικών μέσων, νέων καναντέρ, πυροσβεστικών οχημάτων, ελικοπτέρων βαρέως τύπου, μεσαίου τύπου, air surveillance αεροσκαφών, drones, καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, sensors, πυροσβεστικά οχήματα κατά κύριο λόγο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μέχρι το τέλος του έτους που μας πέρασε, δηλαδή μέχρι το 31 Δεκάτου του 2023,
Ήδη έχουν βγει, βγήκαν σε διαγωνισμούς τα 800 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα. Φιλοδοξούμε στους πρώτους μήνες του 24 να το ολοκληρώσουμε ως προς τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Και όχι από το φετινό καλοκαίρι, από το επόμενο καλοκαίρι θα αρχίσουν να έρχονται όλα αυτά τα μηχανήματα που σας είπα και οι νέες τεχνολογίες, μια που οι παραδόσεις τους, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσο μεγάλες ποσότητες είναι, παίρνουν χρόνο. Θεωρώ ότι είναι μια κληρονομιά αυτή για το σήμερα και το αύριο της πολιτικής προστασίας, του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και όλης της χώρας και των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, γιατί ως γνωστόν προβιθεύουμε και αυτούς. Ενδιαφέρουσα ήταν η απάντηση του κυρίου Παπαγεωργίου αναφορικά με τα επόμενα βήματα που αφορούν την ενέαρια διάσωση. Όπως εξήγησε, μέσα στους επόμενους 2 μήνες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Ενώ από εκεί και μετά θα προχωρήσουν στο διαγωνισμό. Σε 2 μήνες θα εκδοθεί η οικία η οποία θα προβλέπει όλο αυτό το μηχανισμό της εναέρειας διάσωσης και σε 1 μήνα ευελπιστούμε κατόπιν να προσφύγουμε σε διαγωνισμό μέσω SPA.